Χριστός Ανέστη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε στο σπίτι, στο σπιτικό μας. Θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε να έρθει ο Πάτερ Χριστόφορος να μας ευλογήσει σήμερα για το μεγάλο γλέντι. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατή σας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Ανάστασιν Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου, άλλον ουκ είδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούνται στον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γάρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτω θάνατον όλεσε. Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν, έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και το μέγα έλεος. Ζήτησα την άδεια από τον οικοδεσπότη να απευθύνω προς εσάς εν πρώτης τον αναστάσιμο χαιρετισμό. Χριστός Ανέστη. Και ακολούθως να εκφράσω λίγες σκέψεις, καθώς είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι αυτή τη στιγμή και αν επιτρέπετε η έκφραση, για να γιορτάσουμε ένα θαυμαστό γεγονός. Έχουν περάσει 2 χρόνια από τότε που ο Θεός επέτρεψε κάποια δοκιμασία στην μητέρα του Γιώργου, την αγαπητή μας Δέσποινα. 2 χρόνια δοκιμασίας, αλλά θα πρέπει εξ αυτού του γεγονότος, ότι δηλαδή έχουν συμπληρωθεί 2 χρόνια, θα πρέπει ο καθένας μας μέσα στη σκέψη του να βασανίσει αυτό το γεγονός, να το φιλοσοφήσει και από εκεί και πέρα ο καθένας μας να δει κάποια πραγματικότητα της ζωής μας και από εκεί και πέρα και κάποιο μήνυμα που εκπέμπει προς τον καθένα μας αυτή η δοκιμασία. Κατά την ταπεινή μου σκέψη, το πρώτο που έχουμε να κάνουμε είναι όλοι μας να δοξάσουμε τον Θεό. Και τούτο διότι είναι ο χορηγός της ζωής και εμείς όλοι αυτή τη στιγμή ευρισκόμεθα εδώ σε αυτή την σύναξη, εκλεκτή ομίγυρης θα έλεγα, από τα πολλά πρόσωπα γνωστά που βλέπω απέναντί μου και επομένως ζούμε όλοι μας ή μοιραζόμαστε την χαρά αυτού του γεγονότος ότι η Δέσποινα όχι απλά υπάρχει στη ζωή, είναι καλά που σημαίνει ότι ο Θεός την εβοήθησε και ξεπέρασε αυτή την δοκιμασία την οποία επέτρεψε στη ζωή της. Το πρώτο λοιπόν, δοξάζουμε και ευχαριστούμε τον Θεό που είναι ο χορηγός της ζωής για τον καθένα μας και που επαναλαμβάνω συνεχίζει και χαρίζει αυτή την δωρεά του, αυτή την ευλογία του, αυτό το δώρο του και στην Δέσποινα. Το δεύτερο, θα πρέπει να πούμε ότι η δοκιμασία της Δέσποινας σε πολλούς ανθρώπους από εμάς, τους παρευρισκομένους αυτή τη στιγμή και άλλους που είναι απόντες, μας έδωσε την ευκαιρία και προσευχηθήκαμε από καρδιάς και είδαμε την αξία και την σπουδαιότητα της προσευχής προς τον Θεό στη ζωή μας. Που σημαίνει, κάναμε πολύ προσευχή και το γνωρίζει αυτό η Δέσποινα, κάναμε πολύ προσευχή προς τον Θεό και να ο Θεός που μέτρησε, που άκουσε αυτή την προσευχή μας και της χαρίζει λέγω τη ζωή. Θα θυμίσω αν μου το επιτρέπει και θεωρώ ότι μου το επιτρέπει η Δέσποινα να θυμίσω κάτι στις πολλές τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαμε συχνά, πυκνά, καθημερινά. Μιλούσαμε στο τηλέφωνο και κάποιες φορές έβλεπα το ηθικό της πολύ πεσμένο, ανθρώπινο, φυσικό θα έλεγα, κατανοητό, όπως ζούσε εκείνη το πρόβλημά της, τη δοκιμασία της
και μάλιστα ευρισκομένη συνεχώς μέσα σε ένα θεραπευτήριο των Αθηνών. Κάποιες φορές λοιπόν μου έλεγε, μάλλον έρχεται η σειρά μου και μένα. Πέθανε μια κοπέλα που ήταν δίπλα μου ή στον άλλον θάλαμο και τα λοιπά, μάλλον πρέπει να ετοιμάζομαι και εγώ. Και της έλεγα συνεχώς ότι το ποιος θα φύγει από τη ζωή, αν θα φύγει κάποιος άλλος ασθενής ή θα φύγει εκείνη ή θα φύγω εγώ από τη ζωή, της έλεγα ότι αυτό είναι αποκλειστική αρμοδιότης του Θεού. Εμείς παρακαλούμε τον Θεό και από εκεί και πέρα εκείνος είναι εκείνος που χαρίζει, λέγω, τη ζωή στον καθένα μας. Οπότε λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τη Δέσποινα και τον Γιώργο γιατί μας δώσατε την ευκαιρία και προσευχηθήκαμε και διαπιστώσαμε για άλλη μια φορά ποια είναι η αξία της προσευχής, η σπουδαιότητά της για τη ζωή της κάθε χριστιανικής ψυχής. Ακολούθως θα πρέπει, εγώ επειδή γνωρίζω κάποια πράγματα, τα περισσότερα θα τα αποκαλύψει εν συνεχεία ο αγαπητός Γιώργος, ο γιος της Δέσποινας. Επειδή γνωρίζω ότι υπάρχει και ένα πρόσωπο ανάμεσά μας, στο οποίο υποκλίνομεθα. Προσωπικά υποκλίνομαι και νομίζω θα υποκληθείτε κι εσείς σε λίγο, εφόσον τον παρουσιάσει και δούμε όλοι μας ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Είναι εκείνος ο οποίος είναι ο δότης για την Δέσποινα και από εκεί και πέρα πολλά οφείλει σε αυτόν τον άνθρωπο που έδωσε αυτό που έδωσε από τον οργανισμό του και μπορεί και υπάρχει η Δέσποινα στη ζωή. Και βεβαίως αυτός ο άνθρωπος αφενός μεν είναι άξιος επένου για αυτήν την θεάρεστη πράξη του, υπογραμμίζω τον χαρακτηρισμό, είναι άξιος επένου για αυτή την θεάρεστη πράξη του και από εκεί και πέρα δίνει και σε μας το μήνυμα και εμείς όσο μπορούμε να είμαστε δίπλα στον κάθε πάσχοντα συνάνθρωπον μας και όσο μπορούμε να τον ανακουφίζουμε στον πόνο του και να εμπλουτίζουμε το ενεργητικό της ζωής μας, το βιβλίο της ζωής μας, με πράξεις καλές, αγαθές και θεάρεστες. Και το τελευταίο που έχω να πω, εψάλαμε πριν λίγο, 6 ώρα που σήμανε η καμπάνα, τον εσπερινό της αυριανής ημέρας, της Κυριακής, που είναι η Κυριακή των Μυροφόρων και όπου πριν από την απόλυση του εσπερινού εψάλαμε 3 αναστάσιμα τροπάρια. Αύριο ο ήχος της εβδομάδος, όπως λέμε στην βυζαντινή μουσική, είναι δεύτερος ήχος και το πρώτο τροπάριο το αναστάσιμο που ψάλαμε είναι το εξής. «Οτε κατήλθες προς τον θάνατον η ζωή η αθάνατος, τότε τον άδεινε νέκρο σας τη αστραπή της θεότητος. Οτε δε και τους τεθνεώτας εκ των καταχθονίων ανέστησας», παρακαλώ να προσέξουμε τη συνέχεια του τροπαρίου, «πάσε εδυνάμεις των επουρανίων εκράβγαζον, ζωοδότα Χριστέ, ο Θεός ημών δόξασιν». Εξ αυτών των λόγων του τροπαρίου, η ευχή μου πρωτίστως την αγαπητή Δέσποινα, ακολούθως τον γιο της, τον αγαπητό Γιώργο, αλλά και σε όλους εσάς που μοιραζόμαστε, λέγω σήμερα, την χαρά αυτού του γεγονότος. Ο Αναστάς Χριστός μας, τον οποίον δοξάζουμε και προσκυνούμε με βάση τα λόγια του τροπαρίου ως ζωοδότην Χριστόν, ο Αναστάς ζωοδότης Χριστός, να χαρίζει ζωή, υγεία και κάθε άλλο αγαθό ως δοτήρ των αγαθών προς όλους. Ζωή και υγεία από τον ζωοδότη Χριστό. Ευχαριστώ που με ακούσατε, αλλά ήταν σκέψεις που βγήκαν μέσα από την καρδιά μου αυθόρμητα και που θα ήθελα στον καθέναν από εσάς να απευθύνω, όλος ιδιαιτέρως λέγω στον Γιώργο και στη Δέσποινα, και ο καθένας μας ας πάρει αυτό το μήνυμα που είπα πριν. Κάποιοι συνάνθρωποι μας περιμένουν κάποια στιγμή
τη στιγμή της δοκιμασίας τους, να σταθούμε δίπλα τους ως καλοί Σαμαρείτες και να δείξουμε προς αυτούς, να προσφέρουμε προς αυτούς μάλλον τα περισσεύματα της αγαπώσης καρδίας μας, δανείζομε λόγια από μία ευχή της Εκκλησίας. Ας τα προσφέρουμε κάθε φορά που μας δίδεται αυτή η ευκαιρία. Χριστός Ανέστη, ο Ζωοδότης Χριστός, να σας χαρίζει ζωήν και υγείαν. Σας ευχαριστώ. Που ήρθατε στο σπίτι μας, είμαστε σε μια αυλή η οποία ήταν του προπάπου μου, του Δημήτρη του Βουχούρη, περίπου στις αρχές του 1900 είναι εδώ πέρα όλο το κύμα που βρίσκεστε. Έγινε με πολύ αγάπη, τον τελευταίο 1,5 μήνα παλεύω μόλις μου τους φίλους να γίνει αυτή εδώ η δουλειά. Έγινε με αγάπη. Θέλω να δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους μας πήραν τηλέφωνο, δώσαν αίμα, αιμοπετάλια, όσοι ήταν το νοσηλευτικό προσωπικό στο νοσοκομείο Μεταξά, στο νοσοκομείο Αττικό, σε όλους όσους εκείνους έδωσαν τα πάντα για να γίνει καλά η μητέρα μου. Νομίζω ότι θέλω να σας πει και δύο λόγια για εκείνη. Το έχει ο αντιγιατρό, Βαγγέλιας Μάρη. Θα τα πεις εσύ όλα. Ήθελα να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που βρίσκεστε. Είμαι πολύ συγκινημένη. Άρα, με το χέρι και μιλά. Χάρη σε εσάς ζω. Κοντά. Χάρη σε όλους εσάς, γνωστούς και άγνωστούς. Πήρα πολύ αγάπη. Πήγα σε ένα νοσοκομείο ξαφνικά. Μου έδωσε μια μεγάλη αγκαλιά ένας χιόντης γιατρός, ο Βαγγέλης ο Ασμάνης, μικρός σε ηλικία, αλλά θαυματουργός στο Μεταξά. Είναι μοριακός βιολόγος γενετιστής και αιματολόγος. Είναι αυτήν την Καλαμωτή. Σε αυτόν οφείλω πάρα πολλά. Υπήρχε κι άλλος ένας χιώτης, ο μισός χιώτης και ο μισός Μυτιλινιός, ο οποίος δεν γνωρίζει. Μου φέρθηκαν τόσο καλά που, τι να πω, πέρασα πολύ άσχημα. 4,5 μήνες μέσα στο Μεταξά. Έφυγαν πολλοί φίλοι. Φίλοι που μου έδωσαν κουράγιο. Ο Αλέξης. Ο Αλέξης. Ο Φιλόπουλος. Μου έδιναν κουράγιο και όμως αυτή τη στιγμή δεν είναι μεταξύ μας. Όμως πιστεύω πάνω ψηλά μας βλέπουν. Θέλω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θέλω να πω, υπάρχουν 15 άτομα τα οποία και ακόμα θέλουν να με στηρίξουν οικονομικά. Δεν έχω χρειαστεί, όμως ένα μεγάλο ευχαριστώ και αυτούς τους ανθρώπους. Άγνωστοι τελείως. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Θέλω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας που μου δώσατε δύναμη μεγάλη. Έχω πέσει σε πολύ καλά χέρια στο Αττικό τώρα. Έχω ένα πολύ καλό μεταμοσχευτή. Είναι λίγο όμως. Είναι πολύ της καινούριας τεχνολογίας. Να δοξάζω το Θεό, είμαι 26 μήνες. Έφτασα 26 μήνες, δοξάζω το Θεό. Τρεις φορές έχω δει το ταξιάρχη μέσα στο Αττικό, μέσα στο Μεταξά. Δύο ολοζώντανο και μία φορά σπίτι μου πριν αρρωστήσω. Με είχαν για ίωση εδώ. Και χάρη στον Ποζιόπουλο ζω. Είχα οξύ μυελογενή λευκαιμία που την έμαθα μετά από 3 μήνες, 4. 80% κακά κύτταρα στο μυελό των οστών. Ήμουνα έτοιμη να ταξιδέψω. Όταν μου είπαν ότι θα πάω για μεταμόσχευση, έλεγα στο Βαγγέλη τον Ασμάνη, «Γιατρέ, μου λέει ακόμα δεν το χώνεψες». Ο άλλος ο Χιώτης μου έλεγε, «Είσαι μία μεταχειρισμένη μηχανή, θα γίνεις καινούρια». Όμως, πολύ αγώνας. Πολύ αγώνας. Δεν ξέρω μέχρι πότε, βέβαια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, τον Γιώργο τον έχω ταλαιπωρήσει πολύ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στα ΚΤΕΛ που εξυπηρέτησαν πάρα πολύ. Και έμεινε ο Γιώργος κάποιους μήνες παραπάνω. Όλους τους φίλους που είσαστε κοντά μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Δεν έχω κανένα παράπονο.
Ο πάτερ ήταν κάθε μέρα δίπλα μου. Κάθε μέρα. Ο πατέρας Χριστοφόρος κάθε μέρα θα με έπαιρνε τηλέφωνο. Μου έδωσε πολύ δύναμη και μου δίνει. Πάω στην εκκλησία και παίρνω δύναμη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, πάντε, που σας έχουμε δίπλα μας, όλοι μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Δεν ξέρω τι άλλο να σας πω. Είμαι πολύ συγκινημένη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Πολλές φορές εδέφθηκα λίγο αν πρέπει να γράψω λόγο ή αν πρέπει να τα πω λίγο οριζόντια. Πήρα την απόφαση να τα πω οριζόντια. Είναι μεγάλο το ευχαριστώ. Έχει γίνει ένα μπέρδεμα, λίγο σας έχουμε μπερδέψει. Εμείς λίγο παράγγειλα το 1984, που είναι η χρονολογία που φέρε εμένα στον κόσμο. Εκ παραδρομής γίνονται κάποιες φορές και λάθη. Είναι κάθε εμπόδιο που λένε βγαίνει σε καλό. Έρχεται η ώρα όμως που πρέπει να είσαι λίγο πιο δημιουργικός. Επομένως, παίρνεις ένα ψαλίδι, κόβεις το 4, γιατί πρέπει να μείνει μπροστά ένα νούμερο. Και έμεινε το νούμερο 198. Πριν από λίγες μέρες έκανε την αίτηση και θέλω να σου πω ότι το δώρο σου για σήμερα είναι ότι ξέρω το νούμερο του δότη τουλάχιστον. Ξέρουμε ότι είναι ο 198 από το όραμα ελπίδας. Ξέρουμε απλά ένα νούμερο. Ξέρουμε τουλάχιστον ποιος είναι. Είναι το δώρο που μπορώ να σου κάνω αυτό το νούμερο και σύντομα να μάθουμε. Είναι το μόνο νούμερο που θα πάρει τώρα. Το όραμα ελπίδας, να ξέρετε, και αυτό είναι το μήνυμα σήμερα, γίνεται δότης μυελού του οστού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το τι δυσκολία αντιμετώπισα όταν χρειαστήκαμε αιμοπετάλια. Όταν χρειαστήκαμε αίμα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα. Το αιμοπετάλιο ήταν πιο δύσκολο. Ο δότης μυελού, στατιστικά, ό,τι έχει ένας άνθρωπος, το έχει στον πλανήτη, άλλοι 4-5 άνθρωποι να το έχουν. Και αυτή τη στιγμή, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, όταν κάποιος εγγραφεί, πολύ εύκολα δίνει απλά λίγο σάλιο με ένα φάκελο που του έρχεται στο σπίτι του, στέλνει και καταχωρείται σε μια παγκόσμια data δεδομένων και οποιοδήποτε άνθρωπος χρειαστεί βοήθεια στον πλανήτη, καλείται, γίνονται πάρα πολλές εξετάσεις και αν είναι συμβατός δίνεται όλο αυτό το οτιδήποτε παίρνουμε από έναν άνθρωπο, το οποίο είναι μια διαδικασία πάρα πολύ εύκολη. Δεν είναι επίπονη όπως ήταν τα πιο παλιά χρόνια. Αλλά το κυριότερο είναι να είσαι στο συμβατός 100%. Εγώ είχα την πιο σπάνια ομάδα, ΑΒ ρέζους θετικό, και βρεθήκανε δύο Έλληνες 100% στο συμβατή. Ο ένας έδωσε. Δεν ξέρω ποιος είναι. Εγώ κοινοποίησα τα στοιχεία μου όλα, την Πέμπτη που ήμουνα εκεί. Περιμένω να με ζητήσει τώρα εκείνος. Δεν ξέρω πώς. Ξέρουμε το νούμερο. Πιστεύω ότι θα θέλει να με γνωρίσει. Εγώ το θέλω πάρα πολύ. Τι ήθελα να ήταν και στη γιορτή μου. Πιστεύω ότι... Επειδή πρέπει να κλείσω, γιατί σας έχουμε πολλή ώρα που δεν έχετε φάει, θέλω να γνωρίζετε, δεν είσαστε σε κάποιο κέντρο. Θέλω να σερβιριστείτε, πραγματικά έχετε έρθει στον κήπο μας και είναι σαν να είστε στο σπίτι σας. Αλέκο, θα φας. Θέλω λοιπόν να κάνω την πιο βασική ερώτηση. Πάτε κάπου και δεν γνωρίζετε κόσμο. Υπάρχει κάποιος άνθρωπος με το νούμερο 198 από το όραμα ελπίδας εδώ μέσα? Και να έρθει πάνω. Ονομάζεται Αθανάσιος Σάκης Βαλαβάνης. Έχει έρθει από τη Δράμα με την οικογένειά του και είναι ο δότης μυελός της μητέρας μου, Δέσποινα Βουχούρη από τη Χίο. Είναι από χθες το νησί μας. Δεν έχει γνωρίσει τη μαμά, αυτή τη στιγμή τη γνωρίζει. Είναι εδώ με την οικογένειά του, με τα δύο του παιδιά. Μιλάω αρκετές μέρες μαζί του.
Αυτό είναι ένα ζωντανό παράδειγμα για να φύγετε από το σπίτι μας και να μεταδώσετε σε όλο τον κόσμο. Όπως όταν αγοράζουμε ένα καινούργιο αυτοκίνητο και παίρνουμε τους φίλους μας και λέμε αυτό, έτσι ακριβώς πήγα κάπου και είδα ένα θαύμα. Και υπάρχει, είναι καλεσμένος εδώ και ο Απόστολος ο Παρασκευάς, ο οποίος και εκείνος είναι ένα ζωντανό θαύμα. Ακριβώς η ίδια περίπτωση, αν έρθει θα σας μιλήσει και εκείνος. Ο λόγος είναι για τον Σάκη Βαλαβάνη από τη Δράμα, ο οποίος καταλαβαίνω ότι θέλετε όλοι να τον αγκαλιάσετε και να τον σφίξετε, αλλά για μία μέρα θα είναι συνεχόμενο με τη μητέρα μου και θέλουμε να αποφύγουμε λίγο τον πολύ κόσμο. Εγώ θέλω να του χαρίσω τον ταξιάρχη. Με τώρα, για να συγχαρώ και τον Σάκη. Να ευλογεί ο Θεός και εσάς και την οικογένειά σας. Ζωή και υγεία. Η ευλογία της μεγαλόχαρης Παναγίας μας μαζί σας πάντοτε. Ευχαριστούμε πολύ, Πάτερ. Λοιπόν, καλησπέρα καταρχάς. Νιώθω πιο ψηλός άνθρωπος του κόσμου αυτή τη στιγμή που, μπορώ και, που μπόρεσα και χάρισα τόσα χαμόγελα με αυτή μου την ενέργεια. Νιώθω πολύ ευλογημένος που ο Θεός μου έδωσε την ευκαιρία να βοηθήσω ένα συνάνθρωπό μου. Πραγματικά ο Γιώργος είπε κάτι πολύ σημαντικό, ότι όλοι να προσπαθήσετε να γίνετε εθελοντές, γιατί με μια πάρα πολύ απλή πράξη δίνετε ζωή στον συνάνθρωπό σας. Όλη η διαδικασία με το προσωπικό που υπάρχει εκεί πέρα είναι πραγματικά πολύ απλή. Είναι ο πιο απλός τρόπος για να δώσουμε ζωή σε κάποιον που μπορεί να είναι διπλανός μας. Είναι ό,τι πιο εύκολο έχω κάνει στη ζωή μου. Επειδή και κάποιοι φίλοι μου στη Δράμα με χαρακτηρίζουν ήρωα, ούτε καν να το σκέφτεστε. Οι ήρωες είναι αυτοί που περνάνε αυτές τις δυσκολίες και το νοσηλευτικό προσωπικό που δίνει το δικό του αγώνα. Εγώ απλά έδωσα το σάλι μου και μια στιγμή με πήραν ένα τηλέφωνο και κάναν τη ζωή μου ακόμα πιο ευτυχισμένη μετά τη γέννηση των δύο παιδιών. Ήταν η πιο σημαντική μέρα της ζωής μου. Μαζί με τη γέννηση των παιδιών μου βέβαια. Και επειδή μέτρωγε η αγωνία, με την κυρία Πινελόπη Σαμαρά ήμουνα σε επικοινωνία. Δεν ήθελα να μάθω ποιος ήταν, γιατί δεν είχαμε το χρονικό όριο να το μάθουμε. Αλλά ήθελα να μάθω πώς πηγαίνεις, Δεσποινή. Και η αλήθεια είναι ότι μου είπε ότι πήγαιναν όλα καλά. Θέλω να πω και κάτι ακόμα. Τις τελευταίες μέρες έχω αναπτύξει μια πολύ καλή σχέση με τον Γιώργο. Ο Γιώργος πρέπει να νιώθει πολύ τυχερός, γιατί εδώ οι φίλοι του δώσανε πραγματικά οντότητα στον όρο φιλία. Να είναι πολύ περήφανος για τους φίλους του, γιατί πραγματικά το βοήθησαν όσο δεν πάει. Και τελειώνοντας, θέλω να πω ότι στο τέλος της μέρας μένει αυτό να έχουμε στο μυαλό μας ότι κάναμε κάτι καλό τελειώνοντας τη μέρα μας. Είτε είναι αυτό σε φίλους μας, σε συνανθρώπους μας, είτε σε οποιοδήποτε. Νιώθω πάρα πολύ φουσκωμένος. Η ηρωίδα εδώ είναι η Δέσποινα. Η ήρωας είναι ο Γιώργος με τα φιλαράκια του που πραγματικά περάσαν το δικό τους αγώνα. Εγώ ξαναλέω, δεν έκανα απολύτως τίποτα και δεν το λέω λόγω σεμνότητας. Πραγματικά είναι ό,τι πιο απλό μπορείτε να κάνετε. Όσοι έχετε τη δυνατότητα, βοηθήστε τους συνανθρώπους μας. Πραγματικά δεν είναι τίποτα. 26 μήνες είμαι με το μόσχευμα. Και να πας... 10 στα 10 είστε. Να πας αλλού σε κάτι. Να γνωρίζετε ότι η συμβατότητα ήταν 10 στα 10. Πράγμα δηλαδή που ούτε εγώ δεν το πίστευα όταν το άκουσα. Είχε βάλει τώρα μαλπίδας από κάτω. Και εντελώς τυχαία η φωτογραφία είχε τραβηχτεί 12 Τετάρτου στις 1:30 το μεσημέρι έδωσε και η μητέρα μου το παρέλαβε στις 13 Τετάρτου 1:00 το μεσημέρι. Ήμουν σίγουρος, τον ακολουθούσα τόσο καιρό, τον έβλεπα στην τηλεόραση διότι είναι προπονητής hardball στην Α1 Εθνική και πάντα κοιτούσα την ΕΡΤ και έβλεπα παιχνίδια χωρίς να ξέρω hardball. Πίστεψε με, στο Final Four πήγε με τον ΠΑΟΚ, έχασε και ήταν σαν να βλέπω τη μητέρα μου να κλαίει. Για όσοι είσαστε Ολυμπιακοί, την άλλη εβδομάδα παίζει με τον Ολυμπιακό, αλλά θα είμαστε modern πια κοντρά μας. Είναι εδώ και η σύζυγός του και τα δύο του παιδιά έχουν έρθει με πολύ χαρά. Αύριο θα τους γυρίσω στα μεστά και θέλω να τους πάω και τους δύο στον ταξιάρχη, γιατί θεωρώ ότι πραγματικά πρέπει να πάμε εκεί πέρα.
Δεν έχω άλλα λόγια. Ξέρω, κάποιοι ξέρατε, κάποιοι ίσως είχατε καταλάβει. Αλέξανδρε, ήξερες? Το μόνο σίγουρο είναι ότι τις τελευταίες μέρες, από την ώρα που το έμαθα, επειδή ήθελαν πάρα πολύ να δουν τη μητέρα μου, σύστησα τη σύζυγό του ως συμφοιτήτριά μου και μίλησε μαζί της. Σύστησα τη μητέρα του ως μητέρα ενός συναδέλφου μου από ένα μέρος της Ελλάδας. Ήταν η μητέρα του Σάκη, η κυρία που μίλησες. Στο Messenger που είχαμε μια συνομιλία με μια. Πάνε! Ήταν η μαμά του. Αλήθεια! Ναι. Η μητέρα σου ήταν. Να τους αφήσουμε λίγο να πάμε πάνω να τα πούνε. Ό,τι θέλετε, σερβιριστείτε. Ξέρω ότι είμαστε συναισθηματικά φορτισμένοι όλοι. Χάρηκα πάρα πολύ που είσαστε στο σπίτι μας σήμερα. Δεν έχω άλλα λόγια να σας πω. Σας ευχαριστώ όλους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας και στο δότη μου. Μου αρέσει που μου δώσαν το χαρτί προχθές. Η πρώτη μου κουβέντα ήτανε και με τόση χαρά πήγα, ξέχασα να πάρω το εξιτήριό μου και τη μεταφορά μου. Και παίρνω 3 ώρα το γιατρό μου, λέει, γιατρός, τι έγινε? Λέω, με το χαρτί που σας έδωσα και πήγα στη γιατρό μου, λέει, πήγαινε, ρώτησε. Ξέχασα, λέω, να πάρω το εξιτήριό μου και τη μετακίνησή μου και μου τη στείλανε χτες ηλεκτρονικά. Εγώ με το μυαλό μου ήταν να δώσω δότη. Είχα την εντύπωση ότι θα μου δώσουν το όνομά του, το επίθετό του, το που είναι. Και ξεχάστηκα τελείως και 3 ώρα τρώω τη φλασιά και λέω, αμάν. Μάλιστα ήμουνα με τον πρώην ταξιτζή μου στο σπίτι του που με θεωρούν οικογένεια κι αυτοί. Και μου λέει, το παιδί να σε πάω τώρα, του λέω, όλοι έχουν σχολάσει. Είστε η Παναγίτσα μου, πάει. Παναγία έκανε το θαύμα της. Καλά κοινώνησα το πρωί. Το θαύμα της έκανε. Ο Πάτερ είναι δίπλα μου 3 χρόνια συνέχεια. Η οικογένεια μου. Επειδή αναφέρεται σε μένα, εγώ θα κλείσω με τούτα τα λόγια. Ζήσαμε όλοι μας σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί πριν από λίγες ημέρες την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα και ευλαβικά προσκυνήσαμε τα πάθη και τον Σταυρό του Χριστού μας. Να κρατήσουμε κάτι στο μυαλό μας. Πριν ζήσουμε την χαρά της Αναστάσεως, είχαμε πορευθεί, έτσι μας είχε καλέσει η Εκκλησία, να πορευθούμε μαζί με τον Χριστό στην Via della Rosa, στην Οδό του Μαρτυρίου και να φτάσει ο Χριστός εκεί στον Γολγοθά για να σταυρωθεί υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας, που σημαίνει προηγείται ο Γολγοθάς και ακολουθεί η Ανάσταση. Έτσι και στην Δέσποινα προηγήθηκε ο δικός της Γολγοθάς 2 χρόνια τώρα, 3 χρόνια τώρα, αλλά σήμερα ζούμε όλοι μας την χαρά της δικής της Αναστάσεως. Ζωή και υγεία λοιπόν να χαρίζει ο Θεός. Ο Ζωοδότης Χριστός. Ευχαριστούμε, Πάτε. Εύχομαι τα καλύτερα στα παιδιά σας. Και το Σάκη στην οικογένειά του. Η μικρή του. Και ό,τι καλύτερο στην